ακόμα και αν πιστεύει κάποιος στους εξωγήινους, δεν μπορεί να περιμένει ότι θα του συμβεί αυτό που μου συνέβη εμένα. Ήταν χειμώνας και αποφασίσαμε μια φίλη μου να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στο δρόμο σταματήσαμε στο Βόλο για να διανυκτερεύσουμε. Μόλις μπήκαμε στο δωμάτιο, ένιωσα ότι κάποιος με καλούσε προς τον μπαλκόνι. Ένιωσα την ανάγκη να βγω έξω, να δω ποιος είναι. Όταν βγήκα στο μπαλκόνι, ένιωσα ένα διάχυτο φως γύρω μου. Ήμουν σίγουρη ότι εκείνο το βράδυ δεν είχε φεγγάρι, το είχα προσέξει. Όμως ήταν όλα πάρα πολύ λαμπερά γύρω μου. Γύρισα τα μάτια μου προς τον ουρανό και είδα ένα πάρα πολύ έντονο φωτεινό σώμα. Όταν πέσαμε να κοιμηθούμε, ένιωσα πολύ έντονα την παρουσία κάποιου ανθρώπου στο δωμάτιο. Σηκώθηκα, βγήκα στο μπαλκόνι. Όταν έφτασα εκεί, βλέπω έναν τεράστιο όγκο, σκοτεινό, με πολλά πολλά φωτάκια γύρω-γύρω του, να έρχεται κατά πάνω μου. Ήταν πολύ κοντά μου. Κόπηκε η αναπνοή μου από το φόβο. Νομίζω ότι εκεί λιποθύμησα. Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι τη φίλη μου να προσπαθεί να με ξυπνήσει. Κοιτάζω έξω από το παράθυρο, είχε ξημερώσει πια για τα καλά. Ένιωθα πάρα πολύ κουρασμένη, πηγαίνω προς τον καθρέφτη και βλέπω ότι είμαι γυμνή. Τα μάτια μου έτσουζαν, το κορμί μου το ένιωθα παράξενο, να με τσούζει σε διάφορα σημεία και ψάχνοντας βρήκα κάποιες αμοιχές. Κοίταξα τα μαλλιά μου, ήταν αλλιώτικα, ήταν σαν να είχα βάλει ζελέ. Αλλά και στο κορμί μου είχα. Δεν ήξερα τι να σκεφτώ. Έμεινα μόνη μου μέσα στο μπάνιο και προσπαθούσα να σκεφτώ ως ψύχρεμα τι μου είχε συμβεί. Είχα σοκαριστεί. Από εκείνη τη νύχτα και στο εξής έβλεπα συνεχώς εφιάλτες. Μετά από πολύ καιρό και αφού είχα επιστρέψει στην Αθήνα, έτυχε να δω στην τηλεόραση ένα ντοκιμαντέρ για τα UFO και τους εξωγήινους. Όταν άκουσα στο ντοκιμαντέρ για τις απαγωγές που έχουν γίνει, έπαθα πραγματικά υστερία. Συνειδητοποίησα ότι δεν είχα λιποθυμήσει τελικά εκείνο το βράδυ. Είχα μεταφερθεί σε έναν άλλο χώρο, άγνωστο για μένα, τελείως διαφορετικό, κάτασπρο. Σε αυτό το δωμάτιο που ήταν τελείως άδειο, μπορούσα να διακρίνω μόνο ένα παράθυρο. Θυμάμαι ότι μπορούσα να δω τα άστρα στον ουρανό. Ήμουν ανάσκελα ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι και πάρα πολλές φωτεινές σφαίρες κινιόντουσαν γύρω μου με μεγάλη ταχύτητα. Τις έβλεπα έκπληκτη να διαπερνούν το σώμα μου. Πονούσα πάρα πολύ. Αυτό που ζητούσα ήταν να φύγω. Δεν άντεχα να πονάω άλλο. Ανασηκώθηκε και βλέπω στο βάθος ένα πλάσμα, μια μορφή. Είχε μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια και σκιστά και μακριά ξανθά μαλλιά. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Άρχισε να μου μιλάει. Και εκεί που φώναζα, ένιωσα να μου μιλάει μέσα στο μυαλό μου. Άρχισε να τον καταλαβαίνω τι ήθελε να μου πει. Μου εξηγούσε ότι γνωριζόμασταν από μια παλαιότερη ζωή, ότι τώρα ήμασταν στο διάστημα και ότι το μόνο που θέλουν είναι να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τη γη, να τη σώσουν, γιατί καταστρέφεται. Εκείνη τη στιγμή άπλωσε το χέρι του και μου έδωσε ένα αντικείμενο. Κατάλαβα ότι ήταν ένας χάρτης του διαστήματος. Εκτός από τα ουράνια σώματα, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι, υπήρχαν και πάρα πολλά σύμβολα, σημειώσεις που εγώ δεν καταλάβαινα καθόλου. Εκείνος μου έδειξε πού ήταν η γη πάνω στο χάρτη και πού βρισκόμασταν εμείς εκείνη τη στιγμή. Παρόλο που έχω προσπαθήσει πάρα πολύ, δεν μπορώ πραγματικά να θυμηθώ τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς γύρισα πίσω, δεν μπορώ να θυμηθώ αν είδα κάποια άλλα όντα σαν κι αυτόν. Είναι μια ιστορία που αν την άκουγα από κάποιον άλλον άνθρωπο, σίγουρα θα τον θεωρούσα τρελό. Όμως, εμένα μου συνέβη. Ξαγκρίζει. Μάλιστα.